Είμαστε εδώ στον ΚΙΣ 89, Θοδωρής Σαραντόπουλος, όπως πάντα κάθε μεσημέρι κοντά σας μέχρι τις 3. Σήμερα έχουμε έναν πολύ καλό φίλο πάνω απ' όλα, αλλά καλεσμένο εδώ στο στούντιο, τον γνωστό ηθοποιό, που κατάγεται από την περιοχή μας, τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γιώργο, καλώς όρισες στο γνώριμο για σένα πλέον στούντιο του ΚΙΣ 89. Γεια σου φίλε Θοδωρή. Να λέμε και το χωριό μου, Αρσινό ή Μεσσηνία. Αρσινό ή Μεσσηνία. Εκεί με γέννησε ο πατέρας μου και η μάνα μου. Και κοιμάμαι στο κρεβάτι τώρα που με γεννήσαν, έτσι. Έλα. Να τα λέμε αυτά, συγκινητικά. Φοβερό, φοβερό. Είσαι πολύ καιρό εδώ, έτσι δεν είναι, λόγω της... Είμαι, Θοδωρή, πάρα πολύ καιρό. Θα πάθω το σύνδρομο της Στοκχόλμης, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ότι κάποιον πήγαν να τον βγάλουν από τη φυλακή. Μάλλον στη Στοκχόλμη θα έγινε, για να ονομάσετε σύνδρομο της Στοκχόλμης. Και λέει, παιδιά, μια χαρά είμαι. Αφήστε με εδώ. Οπότε, ξέρεις, παρόλη την ανεργία, ισοβαρέψουμε τα πράγματα. Είμαστε ένα χρόνο άνεργοι, ο κλάδος μου και εγώ επίσης. Ζούμε ένα, έτσι, ας το πούμε, επίδομα των 532 ευρώ. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά είμαι ευτυχής. Γιατί περνάω καλά, γυμνάζομαι. Personal, μπάνια, περπάτημα πολύ με τα αδέρφια μου, με το κορίτσι μου. Φιλιά, κοριτσάκι μου, όμορφο, μας ακούει τώρα. Είσαι σε μια πολύ ωραία σχέση, έχω μάθει. Ναι, ναι, ναι. Είσαι πολύ χαρούμενος. Είμαι καλά, είμαι καλά. Και η κοπελιά είναι πολύ χαρούμενη. Είμαστε καλά. Ναι. Δεν λέμε ονόματα, Θοδωρή, ακόμα. Δεν λέμε ονόματα, νομίζω. Στο γάμο θα στείλω το προσκλητήριο. Στο γάμο θα έρθω, δεν το συζητάω. Εννοείται. Και θα βάζει μουσική, τα ξένα εσύ θα βάζει. Ναι. Γιατί το κορίτσι είναι και από την περιοχή μας. Είναι για μένα αυτό. Και τυχαία, εγώ που έχει αναφερθεί το όνομά σου λόγω μεγάλης αναγνωρισιμότητας, έχουν μιλήσει με τα καλύτερα για την κοπέλα αυτή που είσαι τώρα κοντά. Και νομίζω ότι κατέληξες εκεί πλέον, τέλος, δεν υπάρχει. Δεν θα αλλάξει η ζωή σου, θεωρώ, Γιώργο, από εδώ και πέρα. Εκεί πάει, γιατί υπάρχει μια καρμική κατάσταση. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Άρα είμαι καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα ανεβαίνω Αθήνα, θα καθίσω 4-5 μέρες. Ανεβαίνω μια στο τόσο για να κάνω κάποιες συνεντεύξεις. Ενώ, πώς το λένε, interview για δουλειές, να δούμε τι θα γίνει, ας πούμε, από κανάλια μέχρι θεατρικά. Εντάξει, αλλά κοιτάζω, φίλε Θοδωρή, αυτή είναι η τάση μου ευρύτερα στη ζωή, το να βρίσκω ένα ψήγμα καλού πάντα μέσα στο κακό και να κάνω το μειονέκτημα πλεονέκτημα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν τα νέα παιδιά, είναι σαν μήνυμα αυτό, αυτό τους προτείνω. Οπότε είμαι καλά. Απλά έχει παραταθεί πολύ αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι δυστυχώς θα πάρει χρόνο ακόμα. Έχει κουράσει και ψυχολογικά τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Αυτό το έχω ξεπεράσει εγώ, το ψυχολογικό. Γι' αυτό σου είπα ότι είμαι καλά και ευτυχής, πέρα από τα αδέρφια μου, την κοπέλα μου και τέτοια. Νομίζω ότι είναι δύσκολο αυτό. Θέλει εργασία, έτσι. Είμαι κάποια ηλικία. Το λέω ότι έχω κάνει αγώνα για να δεν προέκυψε από μια μέρα στην άλλη. Να μπορώ να κάνω το μειονέκτημα πλεονέκτημα. Να μπορούμε δηλαδή μέσα σε άθλιες συνθήκες. Αυτό μου είχε μάθει και ο πατέρας μου. Ήταν στον πόλεμο στην Αλβανία. Φαντάζομαι τώρα μέσα σε τάφρο, ας πούμε, να περνάνε και να κάνεις μέσα στον πόλεμο να περνάς καλά. Είναι μεγάλη μαγιά αυτό το πράγμα. Αυτό το πάλεψα. Και είμαι στη φάση λοιπόν τώρα που μπορώ μέσα σε συνθήκες άγριας ανεργίας, όλου αυτού της παρακμής της ψυχολογικής, να είμαι καλά. Θέλει δουλειά αυτό. Προτείνω όμως τα νέα τα παιδιά να μην το βάζουν κάτω. Να προσέχουμε τα μέτρα, να φοράμε τις μάσκες μας. Τώρα στη βγάλω όμως τη μάσκα, γιατί νομίζω έχουμε και κάνει και τεστ. Έκανα και προχθές. Έχω να σου πω ότι είχα κάτι βυξηματάκια προχθές. Αλλά επειδή μένω και με τα αδέρφια μου και με το κορίτσι μου, την έβγαλα τη μάσκα. Πήγα χθες, προχθές, πότε πήγα στο Μεργαλά και έκανα ένα τεστάκι. Κάνω. Και προτείνω στον κόσμο, είναι ανοιχτά τα κέντρα υγείας, να πήγε να κάνει. Γιατί είναι πολύ αρρώστια. Μιλάμε για ένα πόλεμο, έχουν πεθάνει χιλιάδες άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Και περιμένω να κάνω εγώ και το εμβόλιο μου να φύγει από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, έχω αρχίσει και το με κουράζει αυτή η παπαριά. Και το εμβόλιο. Νιώθεις και καλύτερα ψυχολογικά. Ναι, πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Ναι, νιώθεις και καλύτερα. Και για κάποιες αντιρρησίες, ρε Θοδωρή. Λυπάμαι που το λένε και οι συνάδελφοί μου στη δουλειά και υποτίθεται άνθρωποι που έχουν διαβάσει και 5-10 βιβλία. Ότι δεν θα κάνω το εμβόλιο και το πρώτο. Βρε ηλίθια πλάσματα, μου επιτρέπετε εσείς οι συνωμοσιολόγοι, την κοινωνία, τον κόσμο, βγήκε μπροστά η επιστήμη. Βγήκαν οι άνθρωποι σε 3 μήνες και κάνανε ένα εμβόλιο. Δεν θυμάστε μικρά παιδιά που κάναμε τα εμβόλια της Ιλαράς, αυτά δεν υπάρχουν αυτές οι αρρώσεις. Ιλαρά, όλα αυτά καταστραφήκανε. Λοιπόν, να κάνουν το εμβόλιο, να προχωρήσουν μπροστά. Και το χειρότερο που λένε, κάντε το εσείς πρώτα και μετά το κάνουμε εμείς. Τι λες, ρε μάγκα, ωραίο πειραματός είμαι. Όχι, δεν είναι έτσι. Με τον Αρκά συνεχίζετε τις διαδικτυακές παραστάσεις. Με τον Αρκά, Θοδωρή, πάμε στο δεύτερο μήνα και μάλλον θα πάμε και Μάρτιο, γιατί πάει πάρα πολύ καλά.
Να το επαναλάβω επίσης ότι είναι η πλατφόρμα ανοιχτή Σαββατοκύριακο 7 με 6 με 11 και 59, ας το πούμε 6 και 12, 6 με 12, με ένα εισιτήριο των 9,90 ευρώ, το βλέπει όλη η οικογένεια. Και είμαι χαρούμενος γιατί πέσω σε μια παράσταση. Ο Αρκάς το ξέρω ο κόσμος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει διαβάσει τον Αρκά. Εν πάση περιπτώσει, ένας μεγάλος καλλιτέχνης που έχει μεταφραστεί σε πολλές χώρες, σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Είναι ένα αριστούργημα, γι' αυτό τον έχω αποκαλέσει και ότι κάνει, είναι σε ένα χιούμορ υψηλής αισθητικής, γιατί είναι γνήσιο και λαϊκό χιούμορ. Γι' αυτό το βλέπουν. Τα μεγάλα έργα τέχνης, ξέρεις, από τα 100 χρόνια μοναξιάς του Μαρκές, μέχρι τραγούδια τη Θεοδωράκη, μέχρι πιο μεγάλο έργο θέλεις εσύ, λογοτεχνικό ή το θεωρητικό αποτέπιν του Αϊνστάιν, όποιο θέλεις ενδεχομένως. Αναγνώσκεται από 0 ηλικίες μέχρι 100 ηλικία. 100 ηλικία. Δηλαδή από όλες τις ηλικίες, από όλες τις κοινωνικές ηλικίες και από όλες τις ταξικές, ας το πούμε, ηλικίες. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο τέχνης. Αναγνώσκεται από όλες τις ηλικίες. Ο Αρκάς λοιπόν το βλέπει ένα παιδάκι 5 χρόνια, εισπράττει τα δικά του. Ένας Μπαμπινιώτης ή ένας Νανόπλος, ο αστροφυσικός, θα εισπράξει τα δικά του. Ένας εκατοστάρης σε ηλικία θα εισπράξει τα δικά του. Είναι μεγάλος καλλιτέχνης. Και είμαι πολύ χαρούμενος που δουλεύω με τα παιδιά σε αυτή την παράσταση. Επαναλαμβάνουμε, θα πάει και το Μάρτι, Σαββατοκύριακο, η πλατφόρμα ανοιχτή 6 με 12. Η ζωή μετά. Και σου αποκαλύπτω για ένα μυστικό ότι μάλλον θα το κάνουμε και τηλεοπτικό. Δηλαδή θα είναι αυτό ένα. Το μπαμ του χειμώνα, έχω την αίσθηση. Υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες παραγωγής ή τηλεοπτικά κανάλια. Η εταιρεία παραγωγής είναι αυτή που κάνουμε τώρα το θεατρικό. Ο φίλος μου ο Χρήστος Τυπόδης που έχει τη Μέθεξης. Το κουβεντιάζουμε τώρα με κανάλια. Ναι. Είναι στη φάση που γι' αυτό για να βγαίνω στην Αθήνα. Πάντως τώρα μεταδίδεται σε επανάληψη το σύριαλ που πρωταγωνιστούσε. Το Σόι. Το Σόι, μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, το Σόι τεράστια επιτυχία. Έχω εισπράξει τεράστια αγάπη από αυτό το πράγμα, Θοδωρή. Τεράστια αγάπη όμως και ιδιαίτερα από τα παιδιά. Είμαι πολύ ευγνώμων. Νομίζω κάνανε, το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ. Ήταν άστοχο η κίνησή τους να το κόψουν. Προσπαθούν τώρα να μαζέψουν τα σημάζευτα. Βλέπουμε και πλάνα τώρα. Να το ξαναβάλουν. Αλλά είναι δύσκολο. Ο φίλος μου ο Κώστας Σούσουλας που ήταν στον Α και τώρα είναι υπεύθυνο στο Μέγκα. Μου είχε κάνει την πρόταση πριν 2-3 μήνες. Του λέω: Κώστα, αυτό για να γίνει, Θοδωρή, πρέπει να υποθεί σε όλους τους συντελεστές από τώρα για 2 χρόνια. Γιατί να ξέρει ο καθένας τι δουλειές θα κάνει να μας δουν. Είναι υπέροχη δουλειά. Υπέροχη δουλειά. Ωραία, και τη βλέπει ο κόσμος, κάνει και νούμερα παρόλο που είναι επανάληψη. Η πλάκα είναι, τι επανάληψη καλέ. Λέμε τώρα ότι τις γιορτές που μπήκαν τα πρωτοχρονιάτικα και τα χριστουγεννιάτικα αυτά τα επεισόδια μας, κάνανε περισσότερα νούμερα από τα πρωτότυπα σύριαλ ή πώς το λένε, ερωταστικά που κάνανε τα άλλα κανάλια. Είναι φοβερό, δεν υπάρχει αυτό. Πώς βλέπεις την ελληνική τηλεόραση φέτος, πώς θα την έκρινες εσύ που είσαι ένας άνθρωπος στη τηλεόραση, δουλεύει σε σύριαλ, έχει. Από κόκκινους κύκλους, από. Έχω πολύ γραφικό. Έχεις ώρες, πολλές. Πολλές ώρες. Στην τηλεόραση. Πώς τη βλέπεις φέτος τηλεόραση? Κοίταξε να δεις. Η τηλεόραση σε σχέση με άλλους συναδέλφους ηλιθίους ή υπερεκτιμημένους, που θα το πούμε παρακάτω και για αυτά τα Σόδομα και Γόμορα που έχουν υπάρξει. Αυτά τα κρατάμε για να κρατήσουμε. Ναι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Υπάρχει μια ηλιθιότητα, ας πούμε. Ότι η τηλεόραση είναι δεύτερο πράγμα, μου αρέλα. Το θέατρο, όχι ρε πάμε, βλάκα, ας πούμε. Η τηλεόραση είναι το μέγιστο μέσον του αιώνα. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει τηλεόραση. Η τηλεόραση παράγει και καλά πράγματα και κακά πράγματα, όπως και το θέατρο. Υπάρχει καλό και κακό ραδιόφωνο, υπάρχει καλό και κακό τραγούδι. Δεν απορρίπτει σελίδι, ας πούμε, ένα τεράστιο μέσο. Τι θα πεις για το μέσο που λέγεται ίντερνετ? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατία από ότι δεν υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, αν υπήρχε κανένας Περικλής τώρα και κανένας Πλάτος, θα λέει, τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Πώς δεν το ανακαλύψουμε εμείς οι μαλάκες? Είναι τεράστιο μέσο. Όμως μέσα στο ίντερνετ υπάρχει όχι εδώ. Σημαίνει απορρίπτω το ίντερνετ? Τι κουταμάρι είναι αυτή. Έτσι, σωστά. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς τους ηλιθίους συναδέλφους που υπερεκτιμηθήκαν, θα τα πούμε και μετά, είπαν ότι τηλεόραση είναι δεύτερο πράγμα. Όχι, δεν είναι δεύτερο πράγμα. Η τηλεόραση παράγει φοβερά πράγματα, όπως το Σόι, όπως οι Τρισχάριδες, όπως οι Απαράδεκτοι, όπως ντοκιμαντέρ. Προχθές ήταν ντοκιμαντέρ στην ΕΡΤΡΙΑ, τρελάθηκα. Ξύπνησα να κατουρίσω 4 και 20 το πρωί και πήγαμε στις 6. Άγριες Μέλισσες. Πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Να σου τέριαζε ένας ρόλος εκεί. Δεν έκατσε, ναι. Είναι φίλη μου σκηνοθέτης. Ο Σταμάτης ο Παντρώνης έκανε τη σκηνοθεσία την τελευταία χρονιά του Σόι. Έχεις το άλλο. Δεν έκατσε, μωρέ. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει ένας εισαγωγικά έτσι σεβασμός, γιατί θέλω να μου σου λέει, αλλά θα πάρουμε το Γιαννόπουλο για 4-5 επεισόδια, ας πούμε. Ναι, σωστά. Και μέχρι να. Εντάξει, δεν έκατσε. Okay. Δούμε. Μεγάλη επιτυχία πάντως. Μεγάλη, πολύ καλή. Πολύ καλή δουλειά. Μεγάλη επιτυχία. Έκανε πολύ καλή δουλειά τα παιδιά. Και μάλιστα είπα στο φίλο μου τον Καριάννη, τον Γιάννη, του λέω,
Ρε Γιάννη, του λέω θα τελειώσουν οι μέλες και δεν θα περάσει ο Γιαννόπουλος από εκεί. Θα είναι, του λέω, φαύλο. Έκανε στην πορεία. Σε μια ταινία παίζεις μαζί με έναν από τους πρωταγωνιστές. Το... Με τον Βασίλη τον Μπισμπίκη. Τον Μπισμπίκη. Τώρα, είναι η μπαλάντα στην πίεση καρδιά του. Και αυτή είναι online streaming στο διαδικτύο. Αχα. Στο, ναι, στο, στο, ναι, στο, πώς το λέμε, στο ίντερνετ. Mm. Πήγε πάρα πολύ καλά. Και αυτή η ταινία. Η ταινία πήγε καλά. Εγώ κάνω τραγουδιστή εκεί πέρα. Η μπαλάντα τη τρύπια καρδιά και λέω το τραγούδι λέει τρύπια καρδιά. Μάλιστα. Ωραία. Τα reality shows, όλα αυτά που έχουν εμφανιστεί. Εδώ έχουμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, αυτά δεν με αφορούν. Προσπαθώ να δω με το ζόρι. Καμιά φορά κάνω master chef, α πούμε, γιατί μου αρέσει το μαγείρεμα. Τώρα να ταλαιπωρούνται, δηλαδή με τρελαίνει αυτό με το, πώς το, το reality, το survival. Εκεί είχε πάει και σαν και δεν σου άρεσε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ναι. Δεν θα πω το λόγο. Ναι. Πάω τραγούδισα, δεν ήταν ακριβώς reality. Δεν ήσουν χαρούμενος, Γιώργο, εκεί. Δεν τρελάθηκα. Δεν ήσουν χαρούμενος. Φαινότανε δηλαδή. Δεν τρελάθηκα. Εγώ το έβλεπα επειδή σε γνωρίζω και προσωπικά. Δεν τρελάθηκα. Το λέω. Δεν τρελάθηκα. Το έβλεπα από τηλεόραση. Πήγα για μια συνθήκη. Πες το οικονομική, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Και ευχαριστώ πολύ τον φίλο τον Νίκο τον Κοκλώνη. Ναι. Όμως πέτυχα. Μ' αρέσει που το επισήμανες. Δεν ήμουν καλά, αλλά κατάφερε σε αυτό το reality το τάδε να πω τραγούδια που γούσταρα. Δηλαδή είπα τρύπες εκεί πέρα. Είπα τον Αμάραντο. Mm. Δεν λες τέτοια τραγούδια εκεί πέρα, λες κάτι παπαρισμάντολες. Και είχα μια καταπληκτική παρτενέρ, τη Δέσποινα του Ολυμπίου, με την οποία ένας λόγος που έκατσε το παιχνίδι αυτό είναι ότι πριν 2 χρόνια, όχι, 2 νομίζω, ναι, 2-3 χρόνια, είχα πάρει τηλέφωνο τη Δέσποινα του Ολυμπίου να κάνω ένα tour στην Ελλάδα για ένα μουσικό θέατρο που είχα σκεφτεί, μια πρόταση που της είχα κάνει. Η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού μέσα από ένα ζευγάρι που θα μεταλλάσσει, εν πάση περιπτώσει. Με minimal, θα αλλάζουμε μια, ξέρεις, ένα φουστάνι, ένα ρούχο, κάτι. Και μου λέει η Μέγκιος δεν θα μπορέσω, ευχαριστώ πολύ. Και όταν μου είπαν τη Δέσποινα δεν μπορούσα να αντισταθώ. Ναι. Κατάλαβες, ήταν για μένα μεγάλη χαρά για τη, γιατί η Δέσποινα είναι μια τεράστια φωνή. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Δεν μπορώ τη λογική το ότι πεινάει κάποιος και του δίνει λεφτά. Δηλαδή αυτό με τρελαίνει αυτή η ιστορία. Και το κύριο. Κέρδισες εσύ, έτσι. Εσύ κέρδισες ένα σάντουιτς, μια φασολάδα κάτι. Και όλος πεινάει δίπλα. Είναι τρελό αυτό. Δηλαδή αυτό νομίζω έπρεπε να απαγορεύεται με μια έννοια. Πραγματικά το πιστεύω. Πάντως το Survivor κάνει τεράστια νούμερα. Μου επιτρέπεις να σου πω. Ναι. Κάνει τώρα και το πρώτο. Το δεύτερο πήρε το μακρύτερο. Ναι. Έτσι, τα βαριέται ο κόσμος. Δες τι έγινε. Ίσως επειδή είναι τα αγωνίσματα εκεί και έχουν κάποιο ανταγωνισμό. Δεν είναι αυτό. Τα βαριέται ο κόσμος. Έκανε το πρώτο, έκανε νούμερα. Και το σοϊ πάντα το πάλευε το σογάκι, ας πούμε. Τη δεύτερη χρονιά το Σερβάρο δεν έκανε το μηδέν. Έκανε. Μηδέν του μηδενός έκανε. Δεν το θυμάται κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, η τηλεόραση κάνει και καλά και κακά πράγματα. Τα κακά είναι αυτά που είμαι. Τα reality τα οποία εγώ τα συγχαίρομαι. Και το τρίτο είναι έχουμε κάποιες εκπομπές που είναι δικαστικές. Και εδώ θα φτάσουμε στο. Σου δίνω πάσα, μάλλον, για να με ρωτήσεις για αυτά που συμβαίνουν στον χώρο. Να θυμίσω εδώ στους ακροατές ότι καλεσμένο στούντιο του ΚΙΣ είναι ο πολύ γνωστός και δημοφιλής ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος. Έχουμε προαναγγείλει ότι θα βρίσκεται εδώ και τις προηγούμενες μέρες. Μπορείτε να τον παρακολουθείτε και από τη σελίδα του ΚΙΣ 89 στο Facebook με εικόνα και ηχοκανονικά, αλλά και από το ραδιόφωνο σας και από το ίντερνετ, από παντού τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο κομμάτι τώρα αυτό, το οποίο έχει απασχολήσει, έχει πάρει τη δόξα του κορονοϊού, ασχολείται περισσότερο ο κόσμος με το τι συμβαίνει στη showbiz, στο θέατρο, με τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης, βιασμών και όλα αυτά. Και λεκτικής βίας. Εσύ λοιπόν είσαι ένας άνθρωπος και λεκτικής βίας που τους γνωρίζεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταγγελθεί. Και με κάποιους έχω δουλέψει. Προσωπικά και με κάποιους έχεις δουλέψει και σίγουρα ξέρεις περισσότερα από ότι διαραίωνε προς τα έξω από τα μέσα ενημέρωσης. Και λογικά δεν θα μας τα πεις, αλλά θέλω την πρώτη σου τοποθέτηση επάνω σε αυτό το κομμάτι. Η πρώτη τοποθέτηση είναι, αγαπητέ φίλε Θοδωρή, ότι θα σου κάνω μια έμεση παρέμβαση. Γράφω ένα έργο για τον Κολοκοτρώνη που τον έχω στο σήμερα. Δεν έχει πεθάνει ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή ήρθε, ας πούμε, και λέει: Παιδιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί βλέπω αυτή η ιστορία του έθνους πώς θα πάει, ας πούμε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, λέει γι' αυτό. Αλλά ακόμα και στα χιόνια δεν μπορεί να συνοηθείτε. Δηλαδή λέει τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και λέει: Δεν μπορώ να ομονοήσετε, ας πούμε. Δεν μπορούμε να ομονοήσουμε σαν χώρα. Είναι φοβερό, ας πούμε, αυτό. Να πούμε τώρα ότι έχουμε αυτό το θέμα, έτσι. Κοίτα τι γίνεται. Αυτά που συμβαίνουν στο χώρο το δικό μας συμβαίνουν σε όλους τους χώρους.
εκεί που υπάρχει άνθρωπος, υπάρχουν και απάνθρωπες συμπεριφορές. Είναι σαν αντίβαρο. Δηλαδή, εσαΐ στον εσαΐ. Θα γίνεται πάντοτε αυτό. Δεν είναι ότι όσο προχωράει ο κόσμος, βέβαια, θα λιγοστεύουν οι ρατσισμοί, η βία, πώς το λένε, ο ρατσισμός, ο λεκτικός ή ο σεξουαλικός. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση όσο υπάρχει άνθρωπος να μην υπάρχουν απάνθρωποι συμπεριφορές. Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό το πράγμα. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, η δική μου άποψη είναι ότι είμαι εναντίον οποιοσδήποτε μορφή βίας και μάλιστα ένα πράγμα που το λέω σαν μότο μου συνεντεύξεις, να κάνεις ό,τι γουστάρεις στη ζωή σου, αρκεί να μην βιάζεις δεύτερη συνείδηση. Λοιπόν, όταν λοιπόν. Δεν θα πω ονόματα. Είναι κάποιοι από αυτούς που είναι κολόπεδα, το λέμε στο χωριό μου. Θα μου επιτρέψουν οι ακροατές για την έκφραση. Αν και δεν είναι τίποτα καμιά κακιά. Αυτά τα κακά παιδιά που λέει και ο Σκορτζέζη στην ταινία. Αυτά τα κολόπεδα λοιπόν να πάνε στα σπίτια τους, να μας αδειάσουν τη γωνιά. Αν και το ίδιο το σύστημα όπως έγινε θα τους ξεβράσει, θα υπάρξει ένα κόσκινο που θα κοσκινήσει, θα δηλύσει, θα μείνει η αλήθεια σαν θεία δίκη και θα να τελειώσουμε. Κάποιοι άλλοι από αυτούς είναι άρρωστοι, Θοδωρή. Μιλάμε για πράγματα. Ναι, Γιώργο, εδώ τίθεται ένα ερώτημα όμως το οποίο. Ναι. Μισό λεπτό, να βγάλω και στον κύκλο μου, τη σκέψη μου. Και κάποιοι από αυτούς, όχι κάποιοι, πια, ο Λιγνάδης πια, που λέει ότι βίαση κλπ. Αν όντως ισχύουν όλα αυτά τα έσχη, του βιασμού των ανηλίκων και πάει λέγοντας κτλ., που είναι εγκλήματα, να χλεβαστεί από την κοινωνία και να κλειστεί στο ανάπλιστο γιατί που λέει. Δηλαδή, τι πιο απλό να πω. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε γίνει ένα μεγάλο δικαστήριο. Δηλαδή ο καθένας, γι' αυτό είπα για τον Κολοκοτρώνη, είμαστε όλοι ειδικοί. Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάει ποτέ μπροστά, γιατί κάνουμε όλους τους ειδικούς. Υπάρχουν τα κανάλια τώρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκείνα. Είπε το ένα, είπε το άλλο. Κάτσε ρε φίλε, δεν υπάρχει δικαστήριο. Είχε μπει και στο Μέγκα σήμερα. Και στο Μέγκα κοιτάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει δικαστήριο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εσύ είσαι με το ραδιόφωνο. Βλέπω τώρα με το Μανώλη πως είσαι στις κάμερες, στα μικρόφωνα. Είναι η δουλειά σου. Εγώ είμαι στην υποκριτική. Μου βοηθάει και μου κάνει personal στο σπίτι μου καμιά φορά έρχεται, εν πάση περιπτώσει, ο φίλος μας ο Βασίλης Σπανίδης, που έχει κάποια γυμναστήρια εδώ πέρα. Είναι ειδικός στη γυμναστήρια, εγώ στην υποκριτική. Ας πάψουμε να είμαστε ξερόλες για όλα, ρε παιδιά, επιτέλους. Αυτό λέει και ο Κολοκοτρώνης. Γι' αυτό δεν πάει μπροστά αυτή η χώρα, ας πούμε. Ένας ξερολισμός. Και εδώ δίνω πάσα σε αυτό που είπαμε για την τηλεόραση. Είναι λαϊκό δικαστήριο. Υπάρχει δικαιοσύνη να αποφανθεί για αυτό το πράγμα. Και η πλάκα ποια είναι, αν τα πεις αυτά, σου λένε υπερασπίσεις αυτούς. Μα δεν υπερασπίσεις, είπα να πάνε φυλακή αν υπάρχει, τι να κάνουμε. Τα κολόπεδα, τι άλλο να πω. Αλλά δεν είμαστε όλοι, δεν είμαστε δικαστήρια. Δηλαδή μπιρ το πρωί εκπομπές, ας πούμε, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι να κάνω άλλο. Ναι, η ερώτηση που προφανώς σου έχει γίνει πολλές φορές είναι εσύ δεν γνώριζες ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Όχι, δεν γνώριζα. Α, δεν γνώριζες. Όχι, ξέραμε τα κολόπεδα, τα ξέρουμε στη δουλειά μας. Κάποιοι πηγαίναν για λόγους για να δουλέψουμε με τον τάδε. Για να έχω στο βιογραφικό μου κάποια κοριτσάκια. Ναι. Δεν θα πω ονόματα γιατί θα τα έχω πάρει στο κρανίο. Ναι. Δηλαδή, όταν ξέρει ότι έχει κάνει κάποιο στα κορίτσια αυτά τα πράγματα και πα εσύ για να έχει στο βιογραφικό σου ότι δούλεψε με τον τάδε, είσαι ηλίθεια, μην πω κάτι άλλο. Εγώ αυτού του απέφυγα και δεν δούλεψα μαζί του. Επίση, πήγα στη δραματική σχολή 24 χρονών και τέλειωσα 27-28. Τι σημαίνει αυτό, είχα διώξει τι ανασφάλειε που είχα και πήγα με άμυνε. Έχω και ένα τσαμπουκάκι, έχω και ένα ρενοπό πρόσωπο και λένε αυτό θα μας γαμίσει τώρα. Ναι, βέβαια. Κατάλαβες. Και ήταν πολύ σοβαρό. Όχι, βία να δεχτώ. Θα του πήγαινα 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν σε πλησιάζανε κάτι. Άνθρωπος. Ναι. Οι γκέι με αποφεύγουν γιατί ξέρουν ότι είμαι γυναικάς. Ναι. Και σου λέει αυτό δεν τον θέλουμε. Χαιωμά του τα παιδιά. Ναι. Ούτε του μέθηκα, ούτε έχω πρόβλημα με τα παιδιά. Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, Θοδωρή. Τώρα το λέω. Δεν είχα τέτοια προβλήματα. Ο χώρος του θεάτρου, κατά 80% 90% οι θεατρικοί σκηνοθέτες είναι γκέι. Ναι. Ενώ στη τηλεόραση και στο σινεμά είναι αυτό που λέμε το άλλο, γυναικάδες. Ναι, ναι. Σε κάποια φάση μπήκε η δίλημα. Λέω, τι έγινε, δεν με παίρνω, εγώ δεν δουλέψω. Ναι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι είμαι καλός ηθοποιός, δουλεύω για το δράμα, για την κωμωδία. Και λέω, εγώ θα κάνω στροφή, θα πάω τηλεόραση, λέω και σινεμά, ας πούμε. Και έτσι έγινε μια ιστορία κτλ. Δεν τους μέμφωμαι, γιατί λογικό να έχει αυτός ο γκέι, θέλει να έχει ένα παιδάκι δίπλα να το πιάσει το ποδαράκι. Δεν έχω πρόβλημα τέτοιου τύπου, ας πούμε. Μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά τα πράγματα. Τι λέγαμε τώρα και. Ναι, λέγαμε ότι. Αν εσύ γνώριζες. Όχι, δεν το ήξερα. Ναι. Και για κάποιους συναδέλφους που βγαίνουν με ένα θράσος, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και τους οποίους εκτιμώ κάποιους που λένε τα ξέραμε. Αν τα ξέρατε, παιδιά, συγγνώμη, είσαστε συνένοχοι.
Δεν μπορεί να ξέρει αυτά τα πράγματα. Αν έχει κάνει ο κύριο Στάδε, ο κύριο Λινάδη, ο κύριο Στάδε, ο Β, ο Γ, γιατί το μόνο αυτό επιτρέπεται. Αν έχει κάνει αυτά τα πράγματα και τα ήξερε. Αν έχει κάνει αυτά που λέει ο κύριο Σπυρόπουλο, που έχει γίνει πια. Δεν είναι κακό να πούμε το όνομά του. Παρένθεση, ένα ευγενή άνθρωπο ο Κώστας Σπυρόπουλος. Ναι, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Ο Σπυρόπουλος, ο οποίο φημίζεται και αυτό ω γυναίκα, έτσι δεν είναι? Ναι, και γυναίκες και ωραίο παιδί και γυναίκες. Ναι. Ήταν αρρώστια αυτό. Ωραία, τι να κάνω δηλαδή, τώρα. Δηλαδή, τι ανάγκη είχε να. Είναι αρρώστια, ρε Σιδωρή, τι να κάνω τώρα. Το κακό είναι ότι δεν το είχε δει τότε να πάει σε μια κλινική. Από τότε να το λύσει το πρόβλημά του, α πούμε. Δεν πάει να είναι αρρώστια όμως. Δεν υπεφεύγω, ούτε υπερασπίζομαι τον Σπυρόπουλο. Ούτε αυτό αν συμβαίνει. Με συγχωρείτε, αγαπητοί ακροατές. Και φίλε Θοδωρή, αν τα έχει κάνει αυτά ο Δημήτρης, ένα ευγενή άνθρωπο. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Δουλέψα μόνο στην αίθουσα του χρόνου μαζί. Με βουλιουκλάκι, με ονόματα, με γυναίκες. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, ένας στόπεδο, ένας ευγενής άνθρωπος. Ανταλλάσσαμε μηνύματα. Τον είδα πέρσι στον Ιδρύμα, του λέει: καταπληκτικός μου έγινε. Του λέει: είναι ηθοποιάρα μου, έτσι όπως τα έλεγε ο Δημητράκης. Με τιμάει. Του έστειλε ένα μήνυμα να ανεβάσω μαζί ένα έργο. Το Τζο Κίλερ. Μου λέει, εντάξει, πολύ καλό μου λέει, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Δηλαδή, πάντα μου απαντούσε, το απαντούσα. Μέχρι και τώρα, πριν μια εβδομάδα, του έστειλα μήνυμα. Γιατί ξέρεις τι με ενοχλεί επίσης. Κάποιοι που πάνε να αποδείξουν τη ρίση του Μένανδρου, δριός πεσούσης, πάσαν ήρξη λέβεται, που σημαίνει στην ελληνική ότι όταν πέσει η Βελανδιά, πάμε να πάρουμε τα ξύλα, αυτοί να προσέχουν. Γιατί η Βελανδιά μπορεί να μην πέσει και θα την πατήσουν. Γιατί αυτοί που γράφανε ύμνους όταν έγινε πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου, πώς το λένε, διευθυντής, καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, τώρα τον σκυλεύουν. Αυτά με τρελαίνουν εμένα. Ναι, η υπουργός πολιτισμού που είπε ότι έπρεπε να εσείς ηθοποιοί να με είχατε ενημερώσει για να γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει. Κοίταξε, Θοδωρή. Αυτή η κυρία γεννάνε τόσα χρόνια. Ήταν καταρχήν πολιτική υπάλληλος του Υπουργείου χρόνια τώρα. Έτσι, ναι. Από το ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, ναι, ναι. Για να την έχουν όλα τα κόμματα, είναι προς τιμή της και προς τιμή των κομμάτων που τη χρησιμοποιούσαν και δεν διώχνουν. Άρα σημαίνει ένας ικανός άνθρωπος. Ναι. Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Στον χώρο μας πάντως δεν έχει κάνει κάτι. Και ειδικά με την πανδημία έκανε στραβά πράγματα. Μου φαίνεται μια ευγενέστατη κυρία. Ήταν όμως μέγα ατόπιμα το να δηλώσει. Ότι πώς τον χαρακτήρισε τον Λιγνάδη, επικίνδυνο. Επικίνδυνο, ναι. Την επικίνδυνοτητα τη δηλώνει ένας ψυχίατρος, μου επιτρέπεις, ή ένας δικαστής. Ναι. Την καταλληλότητα ή την ακαταλληλότητα τη δηλώνει ένας υπουργός. Δηλαδή έκανε τεράστιο φάουλ η κοπέλα, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Για μένα, επίσημα το ΣΕΗ, το Σωματείο Ελλήνων Ιθοποιών, έχει δει στην παρατησή της. Δεν είμαι από αυτούς που δεν μ' αρέσουν τα γαυγίσματα μένα. Δεν είμαι ποτέ τσιμάζα να γαυγίζω ή τέτοια. Mm-hmm. Θα γούσταρα. Να δηλώσει την παρατησή της για να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό να πάμε παραπέρα, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αλλά σε αυτή τη χώρα δεν έχει παρατηθεί. Έχουμε και μία δεν άλλη. Δεν έχει παρατηθεί ποτέ κανένα σε αυτή τη χώρα. Δεν ήξερε η κυρία. Τι έπαθα. Δεν ήξερε η κυρία Κονιόρδου που παίξανε μαζί με τον κύριο Λιγνάδη που τη συνοδούσε. Ναι. Την παράσταση δεν την είδε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Θα τρελαθώ σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ξέραμε την περίπτωση του Λιγνάδη ότι είναι ένα παιδί γκέι και τα λοιπά. Δεν ήξερα λεπτομέρειες ότι κάνει ραν και αυτό. Τι να ξέρω λεπτομέρειες. Μην νομίζεις ότι πολλοί να μην γνώριζαν ότι είναι και γκέι, ας πούμε. Εντάξει, τώρα το μάθανε. Κάποιοι άνθρωποι που τον θαυμάζουν σαν ηθοποιό ή σαν σκηνοθέτη, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Βέβαια, εδώ φαίνεται ότι φαίνεται ότι ο δικηγόρος του. Και συγγνώμη, και σαν ηθοποιός ο Δημήτρης, αν ξέρεις τον Ειδίποδα που έσκησε. Τι έπαθα, ρε παιδιά, πριν 2 χρόνια, δεν ήταν ο ηθοποιός που είχε. Ήταν ένας άνθρωπος. Μην ξεχνάστε, ήταν και μια κουλτούρα, μεγάλο σε ένα περιβάλλον. Ο πατέρας ήταν μεγάλος δάσκαλος και μεταφραστής του θεάτρου, ο Λιγνάδης. Μεγάλο σε ένα τέτοιο αστικό περιβάλλον, ήξερε το θέατρο. Δηλαδή, όταν μπήκε για διευθυντής του Εθνικού, έκανε το ΜΕΣ. Έκανε ανοιχτά πράγματα. Είχε πάρει το Ρουβά, είχε πάρει την Πατεράκη, έκανε κάτι έτσι, πράγματα που τα γουστάρω. Ανοιχτά πράγματα. Ναι, ναι. Ανοιχτό μυαλό, ρε παιδί μου, που λέμε, ας πούμε, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Ανήθικος άνθρωπος με την καλή την έννοια, γιατί το θέατρο θέλει ανήθικους ανθρώπους. Δεν ξέρω, μην παρεξηγηθεί αυτό, αγαπητοί ακροατές, μην τρελάνετε. Δηλαδή, γιατί η ηθική είναι σχετική, έτσι. Δεν θέλει μόνο ένα καλημέρα και ένα καλησπέρα. Mm-hmm. Θέλει να πεις και τον πινελίκ σου, γιατί χαρακτήρες κάνουν. Είμαστε μέσα στο βόθρο των ανθρώπινων αισθημάτων.
ανθρώπινα πάθη, όπως λέει η Λίνα, η φίλη μου, η Νικολακοπούλου, ναι. Ανθρώπων έργα. Είναι ναι. μεγάλη ιστορία να μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να έχεις σε εισαγωγή μια ανηθικότητα. Mm-hmm. Είχε ανοιχτό μυαλό ο Δημήτρης. Mm-hmm. Έτσι. Το μέγεθο που του έκανε παρακάτω δεν το ήξερα αυτά τα πράγματα. Ναι. Αναφέρει στην ανακοίνωση που μοιράστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον νέο του δικηγόρο από προχθές, τον ναι. Κούγια, ότι όλη η ιστορία αφορά επαγγελματίες ομοφυλόφιλους που ζητάγανε λεφτά και υπήρχε ένα τέτοιο αλυσβερίσι μεταξύ αυτού προφανώς. Ούτε σε σένα που είσαι φίλος μου δεν θα ασχοληθώ με αυτό, ναι. γιατί θεωρώ... Ναι, λέω που... Τι έγινε, παιδιά. Που πάνε να ρίξουν την υπόθεση. Δεν θα μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια, παρόλο που είσαι και στενός μου φίλος και θα μπορούσαμε να βγάλουμε και είδηση. Δεν με αφορά. Είπα πρώτα και δεν θέλω να ατοπίσω κι εγώ την κουβέντα μου που είπα για ότι όλοι ότι τα ξέρουμε και τα κάνουμε. Υπάρχει μια δικαιοσύνη, ο Κούγιας, τη δουλειά του κάνει. Ναι, θέλει να τον δώσει. Και με τρελαίνει που τον βρίζουν όλοι και τον έχουν όλη τη μέρα γιατί κάνει ακροματικότητα. Ναι. Είναι ένα ικανός δικηγόρος. Ναι. Δεν έχει κοιτάξει. Πώς δεν κάνει. Σε όλα τα κανάλια. Μάγκας φαίνεται. Να μην το παραδεχτούμε αυτό ότι είναι ένα μάγκας. Ένας φοβερός δικηγόρος είναι. Τα παίρνει χοντρά και μειώνει την ποινή. Κάτω κι εσύ. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, πιστεύεις ότι αυτό που δημιουργήθηκε τώρα αυτή η κατάσταση... Θα κάνει καλό, πάρα πολύ καλό αυτό. Όχι μόνο στο θέατρο. Το θέατρο θα του κάνει ιδιαίτερα καλό. Το θέατρο θα του κάνει ιδιαίτερα καλό. Γιατί θα φύγει αυτό το απόστημα, θα φύγει αυτή η λέπρα, γιατί κάποιοι ήταν λέπρα. Αλλά πιο λέπρα για μένα, μπορεί να φανεί περίεργο αυτό που θα πω, δεν είναι τόσο ο Σπυρόπουλος, λέμε τα ονόματα γιατί πια δεν υπάρχει θέμα, ούτε ο Σπυρόπουλος και ο Λιγνάδης, είναι κάποια άλλα κολόπεδα που τα ονόματα τους δεν θα τα πω. Έτσι, υπερεκτιμηθήκανε αξίες, υπερεκτιμηθήκανε πράγματα. Οι ίδιοι εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν λέω για εσένα προσωπικά, ο χώρος σας πάντως, τα αποκάλεσε ιερά τέρατα. Έχω να πω λοιπόν στους συλλεγόμενους αυτούς γραμματιζούμενους και ανεβαίνω τώρα στις φωνές, τα τέρατα είναι τέρατα. Δεν υπάρχουν ποτέ ιερά τέρατα. Το τέρας είναι τέρας. Κάτι θεατροανθρώπους τους λέγαμε. Αυτοί λοιπόν καβαλήσαν, αν τον πει στον άλλον ιεροτέρας και θεατράνθρωπο, καβαλάει το καλάμι και σε γαμάει, μου επιτρέπεις. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχαν τα κοριτσάκια, τα κλειδώσαν στο καμπρί και κάναν διάφορα. Έσχος. Αυτοί λοιπόν να πάνε στα σπιτάκια τους. Οι άλλοι, κάποιοι, αν αποδεχτούν πράγματα στη φυλακή και οι υπόλοιποι σε γιατρό να τελειώνουν. Νομίζω ότι έχουν πάει στα σπιτάκια τους ήδη. Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει θεία δίκη στα πράγματα. Ναι, νομίζω έχουν πάει. Αγαπητέ φίλε Θοδωρή, υπάρχει θεία δίκη στα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, τίποτα δεν γλιτώνει από αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή έρχεσαι, έχει τόκους και επιτόκια. Θα πληρωθούν ό,τι έχει κάνει. Μάλιστα, αυτό Μανώλη, και το πλάνο με το... Αυτό μου αρέσει, το μονό του... Το άλλο το μονό του Γιώργου. Μιλάω και με τον Μανώλη, να τον ευχαριστήσουμε εδώ μεταξύ, γιατί έχει αναλάβει όλο το κοντρόλ εδώ ο Μανώλης Φογιωργάκης. Ο Μανώλης, με τον οποίο συναντιόμαστε, περπατάει και αυτός, ναι, εκεί στο χιλιόμετρο. Ναι, χιλιόμετρο, αυτό έτσι, το εγχείρημα που κάνουμε και με την εικόνα και ελπίζω να αρέσει σε όσους μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και μένα μου επιτρέψουν τον τόνο της φωνής μου, τον ανέβασα, αλλά αυτό το σύστημα που του. Ξέρεις τι, το ίδιο το σύστημα έχει πολύ πλάκα αυτό. Το ίδιο το σύστημα που τους έφτιαξε, αυτό το σύστημα τώρα τους ξεβράζει, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε εσάς. Τι γίνεται τώρα, εσείς παίρνετε ένα επίδομα. Εμείς παίρνουμε τα σόλια τώρα αυτό που λέμε. Αλλά στο. Μην το πούμε τέτοια ώρα μεσημεριάτικα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μωρέ. Είναι δύσκολο. Εγώ είμαι και μόνος μου. Εντάξει, είχα κάποιες δουλειές και είχα κάποιες οικονομίες, αλλά τελειώνουν. Δεν είμαστε εκατομμύριο, τελειώνουν τα λεφτά. Σόλκα και πριν βγούμε στην εκπομπή στον αέρα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να νομίζει ότι βγάζετε πολλά χρήματα. Πού τα καλέ. Εντάξει, πώς θα βγάλουμε, τελειώσανε. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν. Και είναι δύο ηθοποιοί που έχουν και οικογένεια. Έτσι. Δηλαδή υπάρχουν συνάδελφοι που είναι και οι δύο ηθοποιοί και έχουν και παιδιά. Δύο-τρία παιδιά. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Θέλει υπομονή. Θέλει να φτιάξουμε τη λογική του, να βρούμε μέσα στο κακό το καλό, να κάνουμε το μερίδιο πλεονέκτημα και να κάνουμε υπομονή για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, γιατί είναι για μένα πόλεμος. Πιστεύεις ότι θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος σύντομα ή θα πάμε μέχρι το Σεπτέμβριο? Εδώ που είμαι, σε μια ταινία, πολύ ωραίος είμαι εδώ. Σου πω ποια παράσταση είναι, τι έργο είναι αυτό, εδώ. Με βλέπεις με παιδιά. Ποια είναι καλέ? Ποιος μας πιάνει? Η Τάνια η Τρίπη, παιδιά. Α, ποιος μας πιάνει, ναι. Αδυνατούλης, ωραίος είναι. Έχει ανακαλύψει ο Μανώλης, έχει ψάξει τα πάντα. Αυτός ήταν ο σκηνοθέτης, ο Αντώνης Αγγελόπουλος, που μας σκηνοθετούσε στο σόι μας. Ένας πολύ καλός σκηνοθέτης. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι έχετε τη δυνατότητα και μέσα από τη σελίδα μας
στο Facebook Kiss FM 89 Καλαμάτα να παρακολουθείτε την συνέντευξη αυτή σήμερα με τον δημοφιλή ηθοποιό τον Γιώργο Γιαννόπλο και με εικόνα. Λοιπόν, πάμε που λες, ναι. Θοδωρή, εμένα αυτά τα τυπάκια, τα υπερεκτιμημένα, ξέρεις, δεν μου είχαν και πολλά-πολλά. Σου λέει, αυτός θα μας... Μένα δούλεψα. Δεν με είχε αυτός πάρει στην δουλειά του. Με είχε φωνάξει ο Γιάννης ο Καρχισαρίδης, ένας σπουδαίος θεατράνθρωπος που πέθανε νωρίς. Τον μνημονεύω και μου ήρθε να συγκινηθώ. Ένας σπουδαίος φίλος και άνθρωπος. Αυτός με είχε πάρει. Και μετά συνέχισε αυτός ένα από αυτά τα υποκείμενα της σκηνοθεσία. Φωνές, δηλαδή μιλάμε τέτοιο πράγμα, δεν έχω ξαναδεί. Σε κάποιον τι φωνάζει, του λέω, ρίμησε. Μα μου λέει, σε παρακαλώ, δεν γουστάρω, του λέω, τον μπροστά μου, του λέω, βρίσκω ό,τι θέλεις. Δηλαδή, κολοπεδισμοί, ρε παιδί μου, κολοπεδισμοί, δεις μια εξουσία. Και ήσουν ένα αστόπεδο και σε είπε κάποιο θεατράνθρωπο και σε είπε ότι θα είσαι ο συνεχιστής του χώρου, χαίστηκε η φορά στα λόγια. Τι βρει στον συνάδελφο, δεν ντρέπεσαι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι. Να το η θεία δίκη, τιμωρηθήκανε. Για τους άλλους πίστεψε με, έχουν κάνει ενδεχομένως, αν έχουν γίνει όλα αυτά περιβιασμό που είναι εγκλήματα, έχω και ένα πόνο. Πίστεψε με. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, πόνο από την άποψη ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να μην είναι καλά. Τι είναι καλά αυτοί, δεν ήταν καλά. Υποφέρανε, ήταν διπλή ζωή, δεν το καταλαβαίνεις τώρα, σου λέω τώρα. Ναι, διπλή ζωή. Είναι πόνο στο βάθος, ας πούμε. Τους, όχι, δεν το συμπονιέμαι, ρε παιδί μου. Το έγκλημα δεν το συγκεμονιέμαι. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Θυμάσαι την περίπτωση Δουρή. Ναι. Δηλαδή, το παιδάκι που ήταν 2-3-4 χρονών. Στην Αργολίδα, δεν κάνω. Στην Αργολίδα, ας πούμε. Ναι. Εγώ όταν είπα σε κάποια φάση τότε μεταξύ παρέας ότι πρέπει να πάει στον ψυχίατρο, ας πούμε, πάει στη φυλακή. Δηλαδή πρέπει η ψυχιατρική, όπως λένε οι επιστήμονες, η επιστήμη της ψυχιατρίας να τον εξετάσει να δει πού φτάνει το μυαλό, ας πούμε. Αν συμβαίνουν αυτά με το Λιγνάδι, πρέπει να μια επιστήμη πραγματικά είναι ζήτημα παρουσίας. Δηλαδή, αν συμβαίνουν αυτά πράγματα, όπως λένε κάποια παιδιά στις απολογίες τους, στις καταθέσεις τους μάλλον. Σημαίνει ότι είχε δει το θέατρο σαν ζωή. Και αυτά που διάβαζε στο Σοφοκλή στον Εσχύλο τα έκανε στη. Δηλαδή είναι άρρωστο αυτό. Είναι άρρωστο, αλλά δεν είναι και δικαιολογία γιατί αυτά τα δεν παιδιά, το δικαιολογώ. Αυτά τα παιδιά δεν έφταγαν σε τίποτα. Άκουρα, το λέω πάλι, μην παρεξηγηθώ. Δεν δικαιολογώ τις πράξεις. Αλλά για μένα στο βάθος είναι άρρωστο. Βεβαίως τασόμαστε υπέρ των παιδιών. Για όνομα του Θεού, μην παρεξηγηθώ, παιδιά πάλι. Αλλά τον κολοπεδισμό δεν τον συγχωρώ. Ούτε συγχωρώ τα εγκλήματα. Το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι άρρωστο. Στο, θέλει γιατρό, πώς το λένε δηλαδή. Είναι στη μορφή της αρρώστια, πώς το λένε. Ωραία, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Για το μέλλον, σίγουρα θα έρχεσαι πιο συχνά στην Καλαμάτα λόγω της κοπέλας, έτσι δεν είναι, γιατί εργάζεται εδώ, να το πούμε αυτό. Εντάξει, ότι... και θα δούμε, μωρέ. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα κάνουμε περιοδία των Αρκά για πέμπτη σεζόν. Αχα, αχα. Και τώρα θα δούμε τηλεοπτικά κάτι κουβεντιάζω. Στην ΕΡΤ μάλλον θα γίνουν 12 αυτοτελή επεισόδια της Hislog. Α, ναι, έχει. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτό το project. Ναι, θα είμαι σε ένα παρελθόν 12 αυτοτελή επεισόδια. Με πήραν τις προάλλες από την ΕΡΤ. Κάνω και βέβαια αυτό είναι το μεγάλο project για μένα, κάνω τον Κολοκοτρώνη. Είναι δύο project, τα κουβεντιάζω τώρα με τους δημαρχαίους, τους φίλους μου εδώ της περιοχής, αν γίνει. Γιατί... Το οποίο θα ήταν τελείως διαφορετικό αν δεν είχαμε... Αυτό λέγεται ο Κολοκοτρώνης εκεί που γεννήθηκα και περπάτησα. Ναι. Θα είναι ο Κολοκοτρώνης που θα περιοδεύσει σε διάφορα μέρη της Μεσσηνίας. Επειδή το ξέρω εγώ το project, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό γράφω τώρα. Ναι. Και γράφω και με τον Αντώνη τον Κοκορίγο, το ίδιο μαζί με τον δημοσιογράφο, τον συνάδελφό τον Αντώνη τον Κοκορίγο, μαζί το γράφουμε, πάνω στη δική μου ιδέα, ένα θεατρικό μονόλογο που λέγεται Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γνωρίζει από την κόψη. Αυτό θέλω να γίνει μια θεατρική παράσταση του χρόνου το χειμώνα, πρώτα Θεός. Ψάχνουμε ένα φίλο μου παραγωγό, έναν ειδικό χώρο, γιατί ο Κολοκοτρώνης δεν χωράει σε ένα θέατρο τύπου Αλάμπρα ή σε ένα. Θέλει ένα ειδικό χώρο, κάτι ψάχνουμε, ένα μυστήριο project. Να τον πάμε σε καμιά αποθήκη, σε καμιά στουρνάρια, κάπου πρέπει να τον πάει ο Κολοκοτρώνης να μιλήσει εκεί πέρα. Εκεί πρωταγωνιστεί ο Κολοκοτρώνης, ένας υποκριτής που είναι ο Γιαννόπλος, εν πάση περιπτώσει, εγώ το γράφω για μένα το γράφω, που λέει διάφορα πράγματα και μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε Κολοκοτρώνης. Είναι αυτό στη σκηνή, ένας προζέκτορας και ένας δάσκαλος που καθαρίζει πατάτες από την αρχή μέχρι το τέλος. Και όποιος ξέρει την ιστορία της πατάτας με τον Καποδίστρια, καταλαβαίνετε τι εννοώ δάσκαλος και τι συμβολίζει αυτή η πατάτα, ας πούμε. Κατάλαβες. Αυτά είναι τα σχέδια μου, δεν έχω τίποτα άλλα σχέδια. Ωραία. Και το άλλο σχέδιο, να δίνω χαρά στην καρδιά μου, στην ψυχή μου. Να, τώρα που ζω μετά από χρόνια με τα αδέρφια μου, τόσο πολύ καιρό έχουμε γίνει πιο κοντά και είμαι πολύ χαρούμενος.
Κυρίως απομακρύνεσαι, ξέρεις, χάνεις επαφές σου. Και τώρα με τον Σταύρο, τον αδερφό μου, όπως κάνουμε και καλλιέργειες μαζί, είμαστε καλά. Κάνεις και τα μπάνια σου εδώ στη Δεν περιοχή. Το συζητώ κάθε μέρα, σχεδόν με κάθε πάτημα, μέρα. Γυμνάζεσαι όπως γυμνάζεσαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ καλά. Ωραία, είμαι ευτυχής. Ξέρεις, εγώ τι χαίρομαι τρεις φορές για σένα, γιατί έχεις φτάσει σε μια. Ενώ έχεις ζήσει μια ζωή γεμάτη, ζεις τα πάντα, συνεχίζεις να ζεις, αλλά φαίνεσαι τώρα ότι είσαι πιο σταθερός εκεί που θέλεις να είσαι. Ξέρεις τι, όσο μεγαλώνεις, είναι αυτό που λέω και για αυτά τα υποκείμενα που είναι στη δουλειά μας και έχουν καταστρέψει και κάνανε κακό σε κάποια παιδιά και σε κάποια κορίτσια, σε αυτά τα κολόπεδα που λέω. Ξέρεις τι απορώ, ρε Σιδωρή. Δεν μπορεί να έχεις παίξει όλο το Τσέξπιρ, όλο το Τζέχοφ, όλους αυτούς τους μεγάλους ποιητές και να μην έχεις φτιάξει έναν άνθρωπο. Τότε τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η είδηση που θα σου δώσω. Ότι ήταν ψεύτες. Η τέχνη έχει αγάπη, έχει συνέστημα. Ειδικά η τέχνη της υποκριτικής στο θέατρο έχει συνέστημα. Οι περισσότερες των παραστάσεών τους ήταν ψεύτικες. Ξέραν το θέατρο, ήταν καλά φτιαγμένο, καλά δομένο, αλλά ποτέ εγώ δεν πήρα ένα πράγμα. Α! Ξέρεις, να μου σηκωθεί η τρίχα ή να γυράσω. Ένα ψέμα ήταν. Γιατί δεν είχε αγάπη μέσα, Θοδωρή μου. Δεν είχε αγάπη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο μεγαλώνεις και παρατηρείς τη ζωή, γίνεσαι ολιγαρχής, γίνεσαι αυτάρκης, γίνεσαι ταπεινός. Ξέρεις, ο Ελίτης πήρε βραβείο, ήρθε ο καφέ σου, τα σάντουιτς του ήρθαν εκεί πέρα. Ναι, είναι από το Δημήτρη. Το πούμε. Είναι από το Δημήτρη το Ποσειδόν Ocean View που είναι και χορηγός. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ ωραίο ο Δημήτρης ο σεφ, ο πιλιώτης, ο οποίος μας ξάφνιασε και μας έστειλε φαγητό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Έχω να πω, έχουμε delivery κάνει τώρα ο Δημήτρης, έτσι. Κάνει και delivery και takeaway. Takeaway συνήθως, αλλά με την παρουσία τη δική σου σήμερα. Παιδιά, τον γνώρισα, προχθές τον γνώρισα, πήρα το θάρρος από τον Θοδωρή, μου λέει φίλος, δεν γνωριστήκαμε το καλοκαίρι. Ένας ευγενής άνθρωπος, τώρα πολλές παραθέσεις ανοίγουν, ξέρεις γιατί είναι ευγενής. Γιατί μεγάλωσε στο εξωτερικό. Ο άνθρωπος της διασποράς είναι ευγενής. Ο Έλληνας είναι αλευντομαλάκας που ζει μέσα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το περιθώριο που λέγεται Ελλάδα. Ο Έλληνας της διασποράς είναι ευγενής άνθρωπος, Θοδωρή μου. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο Δημήτρης. Ναι, ο Δημήτρης ο Πιλιώτης. Ένας διακεκριμένος σεφ, να πούμε βραβευμένος και από το Travel Channel και ambassador της Ελλάδος στην Αμερική ο σεφ. Έχει πετύχει πάρα πολλά και είναι μικρός. Ένας ευγενής άνθρωπος και χάρηκα πολύ που τον γνώρισα. Τι λέγαμε τώρα γιατί παρασυρθήκαμε από τα σάντουιτς. Παρασυρθήκαμε γιατί μας έστειλε φαγητό. λοιπόν... όσο μεγαλώνεις λοιπόν και βλέπεις τη ματαιότητα και ξέρεις ότι μια μέρα θα φύγεις από τη ζωή και τι όμορφα πράγματα που είναι και μεγάλο. Γίνεσαι πιο ταπεινός, ας πούμε, κατάλαβες. Γίνεσαι πιο. Α, για τον Ελίτη έλεγα. Ο Ελίτης πήρε Νόμπελ, έτσι. Και ζούσε σε ένα σπίτι, λένε 35-40 τετραγωνικά στο Κολωνάκι με την κοπέλα του. Ναι. Και ήταν έτρωγε ένα τίποτα. Ήταν τίποτα. Δεν ήθελε τίποτα, ας πούμε, στη ζωή. Τίποτα. Και άλλοι πήραν αυτό και πήραν κάτι σπίτι. Χαλαρώστε, ρε, χαλαρώστε. Ολιγαρκής. Χαλαρώστε, ρε, παιδιά. Δεν είναι τίποτα η ζωή. Αγάπη θέλει η ζωή, τίποτα άλλο θέλει. Μάλιστα. Να κλείσουμε αυτό, την να κλείσουμε αυτό νομίζω ότι είναι ο καλύτερος. Δώστε αγάπη, είναι τζάμπα τόπο σαν η μπάμπα. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με τίμησε με την παρουσία σου εδώ σε αυτό το. Και εμένα με τιμάει που είσαι φίλο. Όπου λέω για σένα είναι τα καλύτερα. Είπα στον Δημήτρη του Χαραμπόπουλο από τη Μεσίνη. Θα έρθω στο Θοδωρή, φιλιά στο Θοδωρή. Είπα στα παιδιά εδώ δίπλα σε ένα καφέ που πήρα κάτι σάντουιτ. Υπέροχα παιδιά τα σάντουιτ. Τέλος πάντων, έχεις φανατήλα εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ. Έχεις φανατήλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Και μετά το που θα κατέβω, μήπως κάνουμε καμιά τρέλα, καμιά εκπομπή. Ναι, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε κάτι. Δεν σου πάρω λεφτά, μην αγχώνεσαι. Όχι, όχι. Έχω σκεφτεί και άλλα, αλλά δεν είναι ανακοινώσιμο αυτή τη στιγμή. Εγώ έχω σκεφτεί να κάνουμε και εστιατόριο. Θα βάλουμε και τον Δημήτρη μέσα να μας δώσει ιδέες. Βέβαια. Έχω σκεφτεί μια ιδέα, δεν την πούμε στον αέρα. Όχι, όχι. Όμως θα ρωτήσω τον Δημήτρη γιατί είδες τι είπα προηγούμενα. Το είπα στην κοπέλα μου ότι της αρέσει πολύ η ιδέα. Αχα. Και στο φίλο μου τον Νίκο τον Μπελόγιαννη. Αλλά θέλω να την εγκρίνει που λέει ο λόγος. Και ένας ειδικός. Όχι να την εγκρίνει, να πει μια τιμή. Τώρα θα το ρωτήσω τον Νίκο, ποιο ρωτήσω, παιδιά, το φαναρτζή. Το φαναρτζή θα ρωτήσω και τα μηχανικά, πώς το λένε, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι εδώ στο στούντιο του Kiss ήταν ο δημοφιλής και γνωστός του οποίος Γιώργος Γιαννόπλος. Απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του θέσαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνάει το θέατρο, αλλά και γενικότερα μιλήσαμε για την πανδημία και πολλά άλλα. Να ευχαριστούμε τους ακροατές που μας παρακολουθούσαν και διαδικτυακά και από πολύ. Το ραδιόφωνο. Πάμε σε ένα. Ζούμε σε μια πολύ ωραία πόλη, ρε παιδιά. Το είπα προχθές σε μια συνέντευξη στο φίλο μου, τον Νίκο, στο Best.
Έκανα μπάνιο και φλάσαρα το εξής. Θα μου επιτρέψεις, Θοδωρή, από την άποψή μου. Θα την πω. Έχω ραντεβού τις προάλλες τώρα, όταν θα κατέβω από την Αθήνα, με το δήμαρχο του Βίλου, το Θανάση του Βασιλόπουλου. Έχω πολλά να του πω. Όχι μόνο γιατί διεξοχρονίζω από την Επανάσταση, έχω κάποιες ιδέες που είναι τζάμπα εντωμεταξύ. Δεν είναι τίποτα. Τζάμπα, πώς το λένε. Απλά και μόνο το μυαλό μου φλασάρι. Τι να κάνω τώρα. Και φλασάρι γιατί γυμνάζομαι, το λέω στην ψύχρα. Οξυγονώνει το εγκέφαλο, παιδιά, γυμναστείτε. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα, λοιπόν, η μεγάλη, το project. Από το Φιλοξένεια μέχρι το λιμάνι, φαντάσου όργανα γυμναστικής ανά 5 μέτρα. Ναι. Τεράστια όργανα γυμναστικής. Το project θα είναι νους υγιής εν σώματι. Να έρχεται να γυμνάζεται όχι μόνο η Ελλάδα και η Ευρώπη. Σε μια φοβερή θάλασσα, σε μια φοβερή παραλία που δεν υπάρχει στον πλανήτη ενδεχομένως. Δηλαδή αυτό, όργανο γεμαστική. Πολύ έξυπνο το θεωρώ. Και θα πω στο φίλο μου το Θανάση ότι δεν θέλει λεφτά. Κάθε μαγαζί που είναι από πάνω, Ντελμάρ, Πέστορ, το Τάδε, το Πόκα, ό,τι μαγαζί λέγεται, κύριε, θα υποχρεώνει να έχει από κάτω και 3 όργανα. Εκεί που δεν υπάρχει μαγαζί, εκεί θα βάλει 3-4 όργανα ο Δήμος. Και θα έχει κάθε 50-100 μέτρα του γέρε ζεστέ, ή αυτά που λέμε για τα μανιτάρια για τη ζέστη, να παρασυρθεί ο κόσμο και το χειμώνα να συνεχίσει να κάνει μπάνια. Αν σου λέει ζεστούλα, να μπει στο τρυπάκι. Γυμναστείτε, παιδιά. Νους υγιής εν σώματι. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω. Σε ευχαριστήσω λοιπόν που ήσουν σήμερα εδώ στο Σουδουκί. Εμείς θα τα λέμε πιο συχνά, γιατί σίγουρα στην Καλαμάτα πλέον η Καλαμάτα θα άρχισε πολύ πιο συχνά και για τους λόγους που αναφέραμε και πριν. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε εδώ στον Kiss για την συνέχεια της εκπομπής. Να πω μόνο ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη συνέντευξη από τη σελίδα του Kiss στο Facebook και σε FM89 Καλαμάτα. Θα ανεβεί και στη σελίδα του Γιώργου Γιαννόπουλου, στις σελίδες μάλλον του Γιώργου Γιαννόπουλου και σε άλλα social media. Όλη τη συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε ό,τι ώρα θέλετε μέσα από τα social media. Συνεχίζουμε με ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Kiss 89. Your music leader, Kiss FM.